Το πρόσωπο της ημέρας είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα θέλει, πολύ. Δεν θέλει, έτσι είναι, και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα. Κύριε Βασίλη Παπακώστας, επικεφαλής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, έτσι. Πρώτα απ' όλα, ναι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ανησυχούμε πάρα πολύ, κύριε Παπακώστα. Κοιτάξτε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία εισχωρεί καθημερινά στη ζωή μας. Ενώ όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο, κάνουμε τα πάντα πλέον μέσα από το διαδίκτυο, με φορητές συσκευές, με διάφορες εφαρμογές που παρέχονται από ιδιωτικές υπηρεσίες, από δημόσια, από οποιοδήποτε φορέα. Αυτό που είναι σημαντικό και που λένε και όλοι όσοι ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια, είναι ότι οι κυβερνοεπιθέσεις καθημερινά αυξάνονται. Αυτό γίνεται γιατί οι κυβερνοεγκληματίες προσπαθούν να αποκομίσουν χρήματα. Εκτιμάται ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσά τα οποία δαπανώνται προκειμένου να πληρωθούν λίτρα, υπερβαίνουν τα 10 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι αυτό που λέμε ψηφιακή ομοιρία, δηλαδή. Ακριβώς, μια ψηφιακή ομοιρία. Επομένως, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πρέπει να θωρακίσουμε καλύτερα τα πληροφοριακά μας συστήματα. Εντάξει, αλλά άμα πέφτει μέχρι και η Microsoft και παθαίνει blackout όλος ο κόσμος, το λογισμικό και δεν έγινε, λέει, χακάρισμα. Εκεί ήταν, πήγαν κάνουν αναβάσεις και έγινε λάθος. Ακριβώς έγινε. Θα σας πω. Εκεί λοιπόν πρόκειται μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακής ασφάλειας, η οποία παράγει μεταξύ άλλων και EDR συστήματα. Τι σημαίνει, για να το εξηγήσουμε, να το καταλάβουν όλοι, έχουμε, ας πούμε, στο μυαλό μας τα συστήματα antivirus. Αυτά είναι συγκεκριμένα λογισμικά, τα οποία πρώτα έχουμε αναγνωρίσει το πρόβλημα, είναι σαν τα αντιβιωτικά στην υγεία. Πρώτα έχουμε αναγνωρίσει το πρόβλημα και το λογισμικό αυτό μπορεί να αναγνωρίσει και να σταματάει τέτοιες απειλές. Τα EDR είναι πιο εξελιγμένα συστήματα, είναι συστήματα τα οποία ελέγχουν στο τελευταίο σημείο, είναι endpoint συστήματα, δηλαδή φτάνουν στον υπολογιστή, εγκαθίστανται στον υπολογιστή και μπορεί να αναγνωρίσει οποιαδήποτε απειλή σε ζωντανό χρόνο. Είναι πιο εξελιγμένο, είναι πιο ευέλικτο και πιο ασφαλές. Εδώ λοιπόν μία ενημέρωση η οποία στάλθηκε από την εταιρεία η οποία έχει αυτό το λογισμικό. Φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά, είτε γιατί αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους, είτε γιατί μπορεί να μην να ξέφυγε κάτι στον έλεγχο, γιατί πάντα πριν δοθεί ένα update γίνονται έλεγχοι. Κάτι ξέφυγε στον έλεγχο, κάτι δεν διαγνώστηκε. Άρα να το καταλάβουμε, κύριε Παπακώστα. Ναι. Είναι οι ενημερώσεις απλές που μας έρχονται και σε εμάς στο λάπτοπ που λένε πρέπει να κάνεις την ενημέρωση, διάλεξε αν θα την κάνεις τώρα ή προγραμμάτισέ την. Έγινε λοιπόν αυτή η ενημέρωση, είχε κάποιο crack μέσα το σύστημα, ακριβώς, κάποιο σφάλμα και έτσι πάθαμε blackout. Το ερώτημα τώρα όμως είναι, ναι, είναι όμως μόνο αυτό, γιατί λένε ότι δεν υπήρξε μια διαρροή δεδομένων, αλλά εδώ μιλάμε για εκατομμύρια υπολογιστές. Κοιτάξτε, πάθαν blackout τα τηλεοπτικά δίκτυα, έπαθαν blackout αεροπορικές εταιρείες, ναι, οι τράπεζες. Αυτό έγινε, κοιτάξτε να δείτε. Δεν υπήρξε διαρροή. Αυτό όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα που είδαμε, γιατί από ό,τι είδαμε υπάρχει μια μπλε οθόνη, είναι η death blue screen. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια τελευταία οθόνη, η οποία γίνεται μπλε, σημαίνει χάνω την πρόσβαση στους servers μου και δεν μπορώ να έχω πληροφορία, και ταυτόχρονα δεν μπορούσε ο υπολογιστής να κάνει reboot, να κάνει επανεκκίνηση για να μπορέσω να μπορώ να διορθώσω τα αρχεία μου. Να το πούμε απλά, είναι σαν να έπαθε το σύστημα αυτοάνωσο, γιατί το εξελιγμένο εμβόλιο δεν ήταν ακόμα, ακριβώς, αναγνωρισμένο από το σύστημα. Ακριβώς. Μπορούσε να γνωρίσει. Αυτό μπορεί να γίνει. Τι είπες τώρα. Τι είπε το άτομο πρωί-πρωί. Αυτοάνωσο που δεν είχε το εμβόλιο του. Όχι, εξαιτίας του υπερεξελιγμένου εμβολίου που δέχτηκε. Αντίδρασε ο οργανισμός. Σου λέει πρέπει να αμυνθώ σε αυτό που έρχεται γιατί νόμιζε ότι ήταν κακό και μπλόκαρε. Αυτό μπορεί να γίνει γιατί και το λειτουργικό μπορεί να ήταν παλιότερη έκδοση από αυτό που μπορούσε να αντέξει. Ωραία. Πόσο θα χρειαστεί να αποκατασταθεί, ένα. Δεύτερον, υπάρχει τώρα και συζήτηση τις επόμενες ημέρες και γι' αυτό και σας θέλαμε στην εκπομπή μας. Νομίζω ότι έπαθε όλος ο κόσμος μία φρενίτιδα, ένα σοκ. Διότι είμαστε δυστυχώς συνδεδεμένοι με το κινητό μας, έχουμε τα πάντα εκεί. Οπότε φοβάμαστε ένα παγκόσμιο blackout ή κάτι το οποίο θα είναι ακόμα πιο γενικό. Ενώ παγκόσμιο blackout στα πάντα. Δηλαδή,
δεν ξέρω, να καταρρεύσουν τα συστήματα. Θα σας πω, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ίδιες της εταιρείας, επειδή είναι endpoint σύστημα αυτό, δηλαδή πρέπει να πας σε κάθε υπολογιστή και χειροκίνητα να διαγράψεις το αρχείο που έκανε το update. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε μια εταιρεία που μπορεί να έχει 2-3 χιλιάδες υπολογιστές, να πρέπει να πας σε κάθε έναν. Αυτό μπορεί στην πορεία μπορεί να γίνει και αυτοματοποιημένα, αλλά ώσπου να παραχθεί το νέο λογισμικό και να πάει να κάνει αυτή την εκαθάριση, να περάσει το δίκτυο και να κάνει αυτή την εκαθάριση, θέλει κάποιο χρόνο. Δεν είναι ότι το έχεις έτοιμο και μπορείς να το διαδώσεις στο δίκτυο. Επομένως θέλει κάποιο χρόνο. Οι μεγάλες εταιρείες ειδικά που χρησιμοποιούσαν αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, γιατί άλλες που χρησιμοποιούσαν άλλο σύστημα δεν έπαθαν κάτι. Το Linux που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, για παράδειγμα. Όχι. Και πρόταση και από την αντιπολίτευση, γιατί είμαστε μπροστά στη χώρα και λένε το Linux. Γιατί δεν έχουμε τη Microsoft. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία εταιριών. Απλό αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, υπήρξε ένα πρόβλημα με συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Mm-hmm. Με κάποιο άλλο δεν θα υπάρχει. Όπως επίσης, αν χρησιμοποιήσει ένα άλλο EDR άλλης εταιρείας, πάλι δεν θα έχει το ίδιο πρόβλημα. Επομένως, δηλαδή, εδώ υπήρξε μια διένεξη μεταξύ της λειτουργίας των δύο, του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στο κτηματολόγιο, τι έγινε, έφυγαν προσωπικά δεδομένα? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό ακόμα. Όχι, δεν το γνωρίζω. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι καθημερινά θα έχουμε κυβερνοεπιθέσεις. Εμείς δηλαδή. Αληθεύω ότι. Γιατί το έχουμε γράψει και τίτλο, ότι οι επιθέσεις που έγιναν, οι κυβερνοεπιθέσεις στο κτηματολόγιο ξεπερνούσαν τις 400 περιπτώσεις. Δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Δεν έχω. Δεν έχετε εσείς την έρευνα. Εμείς ασχολούμαστε. Κάτι που πρέπει να γίνει γνωστό είναι ότι εμείς ως Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ασχολούμαστε με την ποινική διερεύνηση, αφού πρώτα γίνουν όλοι οι έλεγχοι από τους αρμόδιους οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι, γίνουν όλοι οι έλεγχοι, αποκατασταθούν τα συστήματα και στη συνέχεια με αρχεία καταγραφής και όλα αυτά τα υπόλοιπα στοιχεία προσπαθούμε να φτάσουμε στο δράστη. Εμείς ουσιαστικά κάνουμε την ποινική έρευνα, δεν ασχολούμαστε με την επαναφορά των συστημάτων. Άρα πάντως εδώ ψάχνετε να βρείτε τους hacker πίσω από το κτηματολόγιο. Γενικότερα, σε κάθε επίθεση που γίνεται στη χώρα, φυσικά πρέπει να γίνει μια έρευνα για να βρεθεί ποιος είναι ο σκοπός. Μας απαντά ως αξιωματικός τώρα. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε, είναι η έρευνα σε εξέλιξη, δεν πρόκειται να του πάρουμε κουβέντα. Αλλά γενικά, κύριε Παπακώστα, ανησυχούμε. Ανησυχούμε για το που πάμε, ανησυχούμε γιατί βλέπουμε και συνέχεια και στο αστυνομικό δελτίο περιπτώσεις που εσείς πιάνετε ανθρώπους που εκβιάζουν με χρήματα, hacker που σου κλειδώνουν το κινητό τηλέφωνο και σου ζητούν μετά χρήματα για να στο ξεκλειδώσουν. Και ανησυχούμε πάρα πολύ και για το που πάμε. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η Microsoft, που είναι κολοσσός, είναι μια εταιρεία που έχει τεράστια ιστορία, καταραίει εξαιτίας της ένα παγκόσμιο σύστημα, ανησυχούμε για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι, κοιτάξτε, πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι είμαστε εξαιρετημένοι πλέον από την τεχνολογία. Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς τεχνολογία. Δεν έχουμε σπίτια που ανοίγει η πόρτα, ανοίγει το φως, ανοίγει το φούρνο, ανοίγει το air conditioner από το κινητό σου, δηλαδή. Ναι, εκεί πέρα όμως πρέπει να σκεφτούμε, ξέρετε τι, όταν σχεδιάζουμε ένα πληροφοριακό σύστημα ή μια ανάγκη, μια εξυπηρέτηση που πρέπει να έχουμε, πρέπει να σκεφτόμαστε πάνω απ' όλα την ασφάλεια. Συνήθως τη βάζουμε σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια. Ενώ θα πρέπει να ξεκινάμε από το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική των συστημάτων μας από την ασφάλεια και στη συνέχεια να φτάνουμε στο τι θα δώσουμε σε εξυπηρέτηση. Συνήθως, ιδίως στα σπίτια, μπορεί να εγκαταστήσουμε κάμερες. Τι προέλευσης είναι η κάμερα, πόση ασφάλεια έχει όσον αφορά την παραβίασή της. Αυτό ήθελα να σας πω τώρα. Συγγνώμη, έφαγα φλασκή και είχα μια κουβέντα χθες με ένα φίλο που υπέστη έπαθε ζημιά. Βάζουμε κάμερες στα σπίτια μας ή στην επιχείρησή μας, αλλά αυτός που μας τοποθετεί τις κάμερες πρέπει να είναι κάτω με εμπιστοσύνη και σοβαρός επαγγελματίας. Γιατί ταυτοχρόνως έχω την εντύπωση, κύριε Παπακώστα, ότι τα στοιχεία μας τα διαχειρίζεται ένας τρίτος. Ναι. Γιατί και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά γενικώς το έγκλημα, σε ελέγχει και μέσα από τις δικές σου κάμερες που έχεις για τους χώρους σου πολλές φορές. Αν έχει πρόσβαση στα δικά σου δεδομένα. Ναι. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να. Καταρχήν, μπορεί να είναι ο καλύτερος και ο άριστος επαγγελματίας αυτός που θα τα εγκαταστήσει, αλλά μπορεί οι κάμερες που θα έχουμε να μην είναι τόσο ασφαλείς. Ναι. Δηλαδή, οι ίδιες οι κάμερες. Μπορεί ένας άνθρωπος να παραβιάσει το WiFi του σπιτιού μας. Ακριβώς. Και να βλέπω τι βλέπω κι εγώ. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, πρέπει όταν μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε τέτοιες λύσεις, αφενός πρέπει να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Υπάρχουν ειδικοί εξαιρετικοί και στη χώρα μας. Να απευθυνθούμε στους ειδικούς και να μην σκεφτούμε τη φτηνότερη λύση, αλλά την ενδεδειγμένη λύση και αυτή που τεχνολογικά είναι η καλύτερη και παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια. Δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή, μπορούμε να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα να βάλουμε μια πόρτα και μια κλειδαριά ασφαλείας στο σπίτι μας. Αλλά το WiFi το αφήνουμε πιο ελεύθερο.
Έρχονται τα φίλοι των παιδιών μας στο σπίτι και δίνουμε σε όλο τον κωδικό. Άρα ο κωδικός. Συζητάμε για τις κάμερες στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, συνάδελφοι. Όχι γενικά από το όνομα στην εξαρτημένη του διαδίκτυο. Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως παντός αυτό κάτι που λέει ο Σπύρος. Δηλαδή, δεν ξέρεις ποιος μπορεί. Δηλαδή, έβαλα την κάμερα εγώ. Μα έχεις το κινητό και βλέπω το σπίτι. Δεν ξέρεις ποιος μπορεί να μπαίνει να βλέπει μέσα το σπίτι σου. Δεν μπορεί να μπει ο καθένας εύκολα. Αν έχεις κατάλληλους κωδικούς ασφάλειας και στο WiFi σου κτλ., δεν μπορεί να μπει ο καθένας. Απλά θα πρέπει να πάρεις και μέτρα προστασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν είναι απλά εγκατάσταση μια κάμερα, OK. Αλλά ταυτόχρονα το. Αφήστε τα, κύριε Παπακώστα, γιατί είχαμε και το Predator στην Ελλάδα που δεν ξέρουμε και σε πόσους πήγε. Ναι, άλλο ζήτημα. Απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι, πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα τα ζητήματα της ασφάλειας. Δηλαδή, αν η κάμερά μας μας στέλνει τα δεδομένα μέσα από το WiFi του σπιτιού μας, αλλά τον κωδικό τον έχουμε δώσει στη μισή γειτονιά, μπορεί και η μισή γειτονιά να δει και κάποια στιγμή να παρεμβάσει με τις κάμερές μας. Δηλαδή, θέλω να πω, θέλει κουλτούρα ασφάλειας. Λοιπόν, να σας πούμε ένα μπράβο και στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, γιατί βραβεύτηκαν. Ναι. Και τελευταίως τα μαθαίνω. Έχω τη χαρά να ξέρω και αρκετούς από τους αστυνομικούς που δουλεύουν κάτω από τη δική σας ευθύνη. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτά τα παιδιά. Θέλετε να πούμε δύο λόγια, να πούμε και το καλό νέο για την εκπαιδευτική καινοτομία που έχετε κάνει. Και μπορούμε να δούμε και κάποια πλάνα. Παιδιά, την Ακαδημία Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε το 2023 μια συνεργασία με το θεσμοθετημένο. Αυτό είναι, Μαρία μου, είναι μια ακαδημία για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορούν να πάνε και σε σχολεία και πηγαίνετε και εκπαιδεύετε. Φέρ' τα full frame να τα εξηγήσουμε. Αυτά και παίζεις παιχνίδι ακριβώς. Αυτό είναι που βραβεύτηκε. Εξηγήστε μας, κύριε Παπακώστα. Σε συνεργασία με το, θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο προηγουμένων ψηφιακών τεχνολογιών και φορητών συσκευών του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, με τον καθηγητή τον κύριο Αύγουστο Τσινάκο και την ομάδα του, μια εξαιρετική ομάδα φοιτητών, συνεργαστήκαμε προκειμένου να κάνουμε ένα καινούριο προϊόν, εκπαιδευτικό προϊόν, μάλλον εκπαιδευτικό εργαλείο, με χρησιμοποιήσω τη λέξη προϊόν. Το οποίο έχει δύο εφαρμογές. Μία επαυξημένης πραγματικότητας και μία εικονικής πραγματικότητας που χρειάζεται και VR γυαλιά για να παίξεις εκεί. Η πρώτη δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά 9 έως 12 ετών και άλλη σε παιδιά 12 έως 17 ετών. Αυτά τα παιδιά ξέρουν καλύτερα το διαδίκτυο από οποιοδήποτε μεγαλύτερο. Ναι, εδώ λοιπόν, χωρίς να χρειάζεσαι ιδιαίτερες ψηφιακές δεξιότητες, χρησιμοποιώντας όμως VR γυαλιά και κάποια τεχνολογικά μέσα, είτε κάποιες φορητές συσκευές που σκανάρεις κάποια ερωτήματα και έχει κάποιες ερωτοαπαντήσεις, συμπληρώνεις ένα σκόρο που στο τέλος απονέμεται και ένα πτυχίο, ψηφιακό πτυχίο, το βλέπεις μόνο μέσα από τα VR γυαλιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το έχω παίξει κιόλας αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς. Και προχωράς και σου λέει πώς να προσέχεις τους κωδικούς σου, έχει να μην εμπιστεύεσαι ανθρώπους. Δηλαδή είναι αυτά ακριβώς που πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο. Μπράβο. Έχει δωμάτια, αυτό υπάρχει και στο site της υπηρεσίας, στο CyberKit, μπορεί να το δείτε. Έχει διάφορα δωμάτια. Έχει δωμάτια για cyberbullying, για τις απάτες, για κυβερνοεπιθέσεις. Μπαίνει σε κάθε δωμάτιο και εκεί πέρα έχει μία ερώτηση και έχει τρεις ή τέσσερις απαντήσεις. Επιλέγοντας τις απαντήσεις, προχωράς και φτάνει σε ένα τελικό σκορ όπου σου απονέμεται ένα πτυχίο που δείχνει ότι τα πήγες καλά ή που δεν τα πήγες καλά και ποιο ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι βραβευτήκαμε και στο. Το σημαντικό είναι ότι βραβευτήκαμε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αυτή η πρωτοβουλία. Και στην Ευρώπη ειδικά ήταν το πρώτο Innovation Forum που έγινε στο EC3, στο European Cybercrime Center, στη Europol. Απευθύνονταν αυτή η πρόσκληση σε. Ήμασταν η μοναδική αστυνομική αρχή από όλη την Ευρώπη και υπήρξε απίστευτο ενδιαφέρον. Μας ζητήσαν να το μεταφράσουμε και να το δώσουμε και σε υπηρεσίες του εξωτερικού. Και θα το κάνουμε. Europol, η μοναδική που συμμετείχε η υπηρεσία, η δική μας, η ελληνική. Ναι. Και να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Να λοιπόν που παράγουμε και εμείς καινοτομία στην Ελλάδα. Μπράβο σας, πραγματικά μπράβο. Να πούμε και τα ονόματα των παιδιών που εμπλέκονται μαζί με τον καθηγητή. Και στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. Εμείς έχουμε το δεύτερο τμήμα καινοτόμων δράσεων και στρατηγικής. Ετοιματάρχησε η κυρία Δουκέλη και άλλα παιδιά που επειδή συμμετέχουν. Κυρία Δουκέλη, ξέρετε. Ναι, δεν θα αναφέρω τα ονόματα και να τους συγχαρώ για όλο αυτό και την προσπάθεια που έκαναν και τα παιδιά. Επειδή αυτοί συμμετέχουν και σε έρευνες και τα λοιπά και καλό είναι να. Εντάξει, ναι. Δεν πειράζει. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Πανόριζο. Ναι,
Έχουμε. Γιατί έχω ερώτημα τηλεθεατή. Τώρα φρυνδιάζουμε τη Μαρία Ρίζου, αλλά οι τηλεθεατές ήταν τα τελευταία 24 ώρα. Ήταν τον άγριο ξεροδαρμό και το μαχαίρο με μια 19χρονη από μια 16χρονη. Και το είδαν στο διαδίκτυο. Ναι. Και είδαν στο διαδίκτυο ένα κορίτσι 16χρονο να μαχαιρώνει ένα κορίτσι 19 ετών και γύρω μια παρέα αγοριών και κοριτσιών που παρακολουθούσαν. Και αυτό ήταν στο διαδίκτυο. Ναι. Εμείς μπορεί να σοκαριζόμαστε. Μάλλον οι νεότερες ηλικίες δεν σοκαρίζονται πια. Ίσως γιατί έχουν επηρεαστεί. Αυτά είναι στα μάτια σας. Δηλαδή, έχετε δει και χειρότερα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από αυτά που εμείς είδαμε και σοκαριστήκαμε. Κοιτάξτε, αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Γιατί θα ασχοληθούμε και λίγο αργότερα με ειδικούς. Ναι, μήπως θα θέλαμε και τη δική σας δήλωση, γιατί περνά και από τη δική σας διαχείριση. Κοιτάξτε, και το δικό σας φίλτρο. Μπορώ να σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα που εμένα με σόκαρε. Αν θυμάστε, ένα τροχαίο ατύχημα που στην Λεωφόρο Αθηνών. Όπου 63 αυτοκίνητα πέρασαν δίπλα από μια κοπέλα που ήταν χτυπημένη. Επίσης το διαχειριστήκατε σε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αποσυγχαριστήκατε με την εικόνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι εύκολο πλέον να ανεβάζουμε πράγματα, είτε πρόκειται για ατύχημα, είτε πρόκειται για, για εγκληματική ενέργεια. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι πλέον είναι πολύ πιο εύκολο να σηκώσω το κινητό μου, να βιντεοσκοπήσω κάτι και να το ανεβάσω. Ενδεχομένως για να πάρω κάποια like, δεν ξέρω για ποιο λόγο πηγαίνει η ψυχολογία πλέον, για ποιο λόγο το κάνουν αυτό τα παιδιά. Αλλά δεν παρεμβαίνει κανένας στο να βοηθήσεις να. Εσείς δεν μπορείτε να το προλάβετε αυτό, γιατί είναι άπειρος αριθμός. Αυτό ανεβαίνει μετά. Μετά. Μετά κάνεις ενέργειες να εντοπίσεις και εντοπίζονται. Αλλά τα άτομα. Απλά το ζήτημα είναι ότι αυτό ανεβαίνει πολύ μετά. Δεν είναι ότι. Το λέω, κύριε Παπακώστα, την ώρα που γίνεται live, είναι πάρα πολύ. Εκτός αν γίνεται καταγγελία στη δίωξη. Την ώρα που γίνεται live, αν μεταδοθεί live και το εντοπίσεις, ναι. Κάνεις διαδικασίες να εντοπίσεις και πού έγινε αυτό. Αλλά αυτό όμως σκεφτείτε ότι γίνεται live και μπορεί να αναβεί μετά από 6-8 ώρες. Πάντως έχουμε δει να παρεμβαίνετε και σε live που σας προφανώς, έχουν στείλει, κυρίως και για απόπειρες αυτοκτονίας και διάφορα άλλα θέματα. Απλά πώς αναπρολάβετε από αυτά που έρχονται στον. Έγινε διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, δεν ξέρω πόσο μεγάλη θα γίνει, δηλαδή πού να φτάσετε. Κοιτάξτε, όλες οι υπηρεσίες μεγαλώνουν. Όλα από εσάς περνάνε, από εσάς και τα εγκληματολογικά. Όλες οι υπηρεσίες μεγαλώνουν, όχι, όχι. Όλες οι υπηρεσίες κάνουν πολύ καλή δουλειά και σοβαρή προσπάθεια. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο αυξάνεται το κυβερνοέγκλημα, εδώ μιλάμε ότι οι απάτες σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνονται θεαματικά. Το κυβερνοέγκλημα γενικά, οι επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων. Και ξέρετε, μην βλέπουμε μόνο τις επιθέσεις που περνάνε. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό, να ξέρουμε ότι όλοι πλέον είμαστε εν δυνάμει θύματα. Λέγανε και το λένε ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες, για παράδειγμα. Αυτές που χακαρίστηκαν και αυτές που θα χακαριστούν στο μέλλον. Το ζήτημα της ασφάλειας είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν σταματάει ποτέ. Γιατί ξέρετε, μέσα στην κοινή γνώμη λέμε εντάξει, το λύσαμε το πρόβλημα. Ή δώσε μου μια γρήγορη απάντηση και είμαι οκ. Ενώ δεν υπάρχουν γρήγορε απαντήσει, δεν πείτε. Θωρακίζω το σύστημά μου σήμερα και αύριο έχω μια εξελιγμένη επίθεση. Από το σύστημά μου είναι απαρχαιωμένο να την αντιμετωπίσω. Πάντως γι' αυτό με τη Microsoft, από ό,τι κατάλαβα από τη δική σα εμπειρία, θα χρειαστεί πολύ καιρό. Μέρες για να επανέλθει. Ανάλογα του υπολογιστέ που μολύνθηκαν, όσο πιο πολλού υπολογιστέ έχει μια εταιρεία, τόσο πιο πολύ χρόνο θα χρειαστεί για να. Να, αυτό είναι. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η Death Blue Screen, η οθόνη αυτή. Άρα μπορεί και κάποιες πτήσεις που ακυρώθηκαν να χρειαστεί να επανέλθουν μέσα σε μια εβδομάδα, δεν ξέρω τώρα τα λογισμικά τους, γιατί και στη Γερμανία έχουν κλείσει ολόκληρες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τώρα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότεροι έλεγχοι. Μην έχει μείνει κάποιο. Γιατί κοιτάξτε, όταν μιλάμε για πτήσεις και ασφάλεια πτήσεων, πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι όλα πλέον έχουν επανέλθει στην ομαλότητα. Θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια. Είστε οι φύλακες άγγελοι των προσωπικών μας δεδομένων και όχι μόνο. Και να πω μπράβο στα παιδιά της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που βραβεύτηκαν. Να το ξαναπούμε. Αυτό είναι ωραία είδηση. Και το Πανεπιστημίο, μην το ξεχνάτε. Και το Πανεπιστημίο. Βεβαίως. Είστε καλά. Λοιπόν.